Ενός μπαμπάς. Το μωρό δεν έχει κλείσει το μια εβδομάδα, ε. Όχι ακόμα. Γύρισατε όμως σπίτι. Γύρισαμε το Σάββατο. Το Σάββατο. Καλά δεν τα βρήκατε σκούρα. Ευτυχώς ακόμα όχι τόσο, γιατί έχουμε τη βοήθεια των γιαγιάδων. Επομένως, βέβαια, και γεννήθηκε ο μπέμπις την Τετάρτη, την πρώτη νύχτα μαζί ήταν το Σάββατο. Γιατί είχα αφήσει την πεθερά μου που θα μπορούσε να βοηθάει και περισσότερο στην κλινική, τη μευτική. Οπότε εμείς το Σάββατο περάσαμε την πρώτη μας νύχτα και εντάξει, χορτάσαμε και ξενύχτη. Δεν μου λες, ήσουν μέσα στον τοκετό, γέννησε φυσιολογικά. Ναι, ήθελε να γεννήσει και ευτυχώς τα κατάφερε. Ήθελαμε φυσιολογικό τοκετό και ήμουν μέσα. Και το συστήνω ανεπιφύλακτα σε όλους τους υποψήφιους μπαμπάδες. Πες όμως γιατί. Γιατί νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να σε φέρει πιο κοντά με τον σύντροφό σου. Αυτή η μοναδική στιγμή εκείνης της ώρας πριν γεννήσει η γυναίκα σου. Εμένα με άγγιξε πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Και κάνει πάρα πολύ καλό και στον άντρα και στη γυναίκα. Να πιάσουμε τη γυναίκα που, από ό,τι φαντάζομαι, έχει τη συμπαράσταση του άντρα της εκείνη τη στιγμή. Δεν θέλει κανέναν άλλον, ούτε τον γιατρό της, ούτε τη μέα της, ούτε τη μάνα της, ούτε τον πατέρα της. Νομίζω ότι ένα αγαπημένο ζευγάρι μεταξύ τους έχουν περισσότερο ανάγκη, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο εκείνη τη στιγμή. Και δεύτερον, αυτό που φοβόνται οι περισσότεροι είναι πώς αντέχεις. Καταρχήν, άκουσα 10 φορές να λυποθυμίσω. Γιατί να λυποθυμίσω? Δεν κάθισε να βλέπεις όλοι αυτοί. Κάποιοι άντρες λυποθυμούν κιόλας. Κάποιοι άντρες δεν το αντέχουν. Απλά δεν μπορούν καθόλου. Μα ξέρεις κάτι, να μην αντέξω την προσπάθεια της γυναίκας μου εκείνη τη στιγμή προσπαθεί να γεννήσει το γιο, την κόρη, το μωρό. Δεν κάθεσαι μπροστά εκεί που είναι ο γιατρός. Όχι, όχι. Αυτό να το δεν έχει αυτό το θέαμα. Ποτέ το οποίο ο πατέρας και κανένας, η μητέρα, όποιος και να είναι μέσα, δεν κάθεται από την πλευρά που κάθεται ο γιατρός, που βλέπει και παρακολουθεί ακριβώς όλη την κατάσταση για να βγει το μωρό. Έτσι. Και είσαι δίπλα στη γυναίκα, στο χέρι της κρατάς. Δηλαδή το πρόσωπό της βλέπεις. Κρατάς το χέρι της, της μιλάς λίγο, προσπαθείς να την εμψυχώσεις, να την καθησυχάσεις, να της δώσεις δύναμη, γιατί δεν είναι και μπήκαμε μέσα, έλα σε 10 λεπτά. Και σφίγγετε πώς το κάνουν αυτό, πιέζουν πώς και βγήκε. Πώς το κάνουν αυτό, είδες. Πώς το κάνουν αυτό, δεν μπορεί να το αντέξει άντρας σε καμία των περιπτώσεων. Οι φίλοι σου δεν σε ρώτησαν ότι Ερήνικο πώς άντεξες μέσα, πώς ήτανε, γιατί, αυτό. Επειδή με ρώτησαν όλοι, όταν τους το εξήγησα όπως τώρα το εξηγώ και σε σένα και το ήξερες βασικά, δεν απορεί κανένας μετά. Είναι πολύ φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Εντάξει, η πιο ας πούμε δύσκολη εικόνα που έχεις είναι εκείνη τη στιγμή που βλέπεις την γυναίκα από την πίεση την πολύ, να κοκκινίζει, να πετάγονται φλέφες, αυτά όλα και αυτά, αλλά είναι και τέτοια η συγκίνηση που είναι η πιο ευχάριστη συγκίνηση που μπορείς να ζήσεις. Ίσως αν υπάρχει άλλη θα είναι στο δεύτερο παιδί. Δεν νομίζω να ευχάριστα να μπορείς να συγκινηθείς κάποια άλλη στιγμή στη ζωή σου τόσο. Εσύ την πρώτη στιγμή που το πήρες αγκαλιά. Καλά, εντάξει. Τι δεν, πες, δεν το περίμενα θα το πάρω αγκαλιά. Τα χέρια σου. Όταν ακούμε τη φωνούλα του και ξεκινάνε και τρέχουν τα δάκρυα συγκίνησης, δηλαδή λες και έχεις ανοίξει βρύση και αγκαλιαζόμαστε. Μετά εγώ κάθομαι αναπαυτικά στην καρέκλα εκεί γιατί ανακουφίστηκα. Ανακουφίστηκε σαν να γίνησες κι εσύ. Ναι, όλο αυτό. Εντάξει, το περιποιείται η μέρα. Το βάζει στην πετσέτα, χωρίς να μας πει κάτι, στο κουβερτάκι του αυτό και το δίνει αγκαλιά στη γυναίκα μου. Δεύτερο, τρομερή εικόνα, δηλαδή να βλέπεις τον άνθρωπό σου ξαφνικά με το παιδί σας αγκαλιά. Και εκεί που καθόμουν εγώ και τους θαύμαζα έτσι, το ξαναπαίρνει. Εγώ υποθέτω να το ξαναβάλει θέση εκεί που πρέπει να το περιποιηθούν. Και όπως κάθομαι άνετος, το βλέπω ξαφνικά στην αγκαλιά μου. Εκεί είναι το απόλυτο χάσιμο, ας πούμε. Δηλαδή, έχεις ένα μωρό στην αγκαλιά, αλλά δεν έχεις συνειδητοποιήσει ότι είναι το δικό σου. Δεν μπορείς να το πιστέψεις. Έτσι που τον κοίταζες, τι σκεφτόσουν, τι σου θύμιζε. Καταρχήν, είδες, αισθάνθηκες ότι μπορείς να ξεχωρίσεις χαρακτηριστικά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί τα μωρά όταν γεννιούνται δεν μοιάζουν σε κανέναν.